Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζή. Τι κάνετε κύριε Σοφιάδη? Προσπαθούμε. Ναι. Όχι, από υγεία λέω καλά, η κορονοϊός και τέτοια. Από υγεία καλά είμαστε. Εμάς ο πατρινούς ο κορονοϊός λέει δεν μας πιάνει, έχουμε ειδικό DNA. Ναι, και δεν πρόκειται να μας πιάσουν σαν κόμμα και σαν λαϊκό κίνημα για να μας βάλουν στο γύψο. Οπα. Με αυτό το έκτρομα το οποίο παρουσίασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ένα λεπτό. Καταρχάς, να κάνω μια ερώτηση. Το δικό σας το κόμμα όταν κάνει μια εκδήλωση είναι μια μαζική εκδήλωση. Είτε το ΠΑΜΕ, το οποίο είναι με τοπική οργάνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος, είτε το ίδιο το ΚΚΕ. Λοιπόν, είναι μια οργανωμένη διαδήλωση. Όμως, κύριε Σοφιάνε, υπάρχουν διαδηλώσεις. Έλεγα νωρίτερα και το ζήσα ο ίδιος εγώ και φωτογραφίες. Κατεβαίνω την Αγία Σοφία πριν από τον κοροναϊό, εκεί μετά το Γενάρη ήταν, και είναι 40 άτομα, μετρημένα 40 άτομα, και έχουν κλείσει το δρόμο. Και ταλαιπωρείται όλος ο κόσμος. Ήταν ξένοι, ήταν Έλληνες άνθρωποι. Κύριε Χατζή και κύριε Βερίκε, νομίζω ότι η προσπάθεια της κυβέρνησης να βρει προφάσεις στην αμαρτία που προσπαθεί να κάνει, σε εισαγωγικά την αμαρτία, σε βάρος του λαϊκού κινήματος, θα αποτύχει. Ο καημός τους δεν είναι η ταλαιπωρία του κόσμου. Ο καημός τους δεν είναι τα κλειστά καταστήματα. Ο καημός τους είναι να βάλουν στο γύψο λαϊκές διεκδικήσεις, λαϊκές κινητοποιήσεις. Σε αυτές τις κινητοποιήσεις εννοείται πρωτοστατούν τα εργατικά συνδικάτα, πρωτοστατούν κινήσεις και κινήματα στον χώρο της νεολαίας. Ο ρόλος του ΠΑΜΕ, όχι σαν μετοπική όπως είπατε οργάνωση του ΚΚΕ, αλλά σαν συσπήρωση συνδικάτων και ταξικών δυνάμεων στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, είναι καθοριστικός. Ο στόχος της κυβέρνησης να βάλει στο γύψο το δικαίωμα του λαού μας να διεκδικεί, να κινητοποιείται, να διοργανώνει διαδηλώσεις, να παίρνει υπόψη με την ίδια του την ευθύνη, την μαζικότητα αν θέλετε και τη μορφή που παίρνει κάθε διαδήλωση, κάθε κινητοποίηση, μπορεί να βάλει στο γύψο, μπορεί κυριολεκτικά να ακυρώσει αυτούς τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί μια κυβέρνηση, μια πολιτική δύναμη να βάλει τέτοιου είδους φραγμούς? Όταν... Επιχειρεί κύριε Βερίκη, επιχειρεί, αλλά το μπορεί να το πετύχει, γιατί θεωρώ εγώ αμφιβάλλω αν μπορεί να το πετύχει μια κυβέρνηση. Ας είναι μια διαδήλωση μαζική. Και θα σου πω εγώ μετά πώς θα βάλουν την ουρά στο σκύλο. Με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο από πλευράς του δικού μας κόμματος ότι αυτός ο νόμος θα μείνει στα χαρτιά. Ότι αυτές οι επιδιώξεις της κυβέρνησης θα βρουν απέναντί τους μια γενικευμένη οργή από ένα κόσμο ο οποίος σήμερα ήδη ζει στην πίεση, ήδη ζει και κύριε συγχωρείτε, μιλάτε για γενικευμένη οργή. Εγώ βλέπω, ας πούμε, όταν γίνονται διαδηλώσεις, είναι πολύ λίγος κόσμος. Εκτός από το ΚΚΕ δεν έχει καμία. Εκτός από εσά δεν έχει κανένας άλλος. Δεν έχει κανένας. Κάνει γεσέτ, είναι τέτοιο κούκος. Κάνει ένα άλλο, είναι 5-6. Τι είναι η κυβέρνηση? Αφήστε την κυβέρνηση. Μιλάω τώρα για τη μαζικότητα ενός κινήματος. Ποια μαζικότητα? Η καταθέτει ένα νόμο, η κυβέρνηση θέλει να κάνει την αστυνομία καταμετρητή, εκτιμητή. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η αστυνομία θα έχει το δικαίωμα να απαγορέψει μια κινητοποίηση και μάλιστα να θεωρήσει και ιδιώνυμο τη συμμετοχή αυτή. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι θα βάλει μια φόρμα για να πειθαρχεί αυτός που θέλει να διεκδικήσει, αυτός που θέλει να κινητοποιηθεί. Με συγχωρείτε, αν στην Πανεπιστημίου. Με συγχωρείτε, φυσικά, ένα λεπτό. Αυτά είναι λόγια. Στην Πανεπιστημίου που χωρίστηκε αυτά τώρα. Είναι... Και... Όχι. Να σας πω κάτι. Στην Πανεπιστημίου που τώρα, ας πούμε, έχει χωριστεί και έχει ένα πολύ μεγάλο χώρο. Αν κάνατε τη διαδηλώση στο μεγάλο χώρο που κάνει ο Μπακογιάννης, τι πρόβλημα θα έχετε? Γιατί να κλείσετε και τον υπόλοιπο χώρο? Μεγάλη ταλαιπωρία. Όχι, απαντήστε μου σε αυτό. Γιατί να κλείσετε και τον υπόλοιπο χώρο? Θα απαντήσω, αλλά κοιτάξτε τα επιχειρήματα της κυβέρνησης. Αφήστε την κυβέρνηση τώρα. Τι με νοιάζει η κυβέρνηση? Εγώ μιλάω με εσάς τώρα. Απέναντί μας έχουμε ένα νομοσχέδιο έκτρωμα που κατέθεσε η κυβέρνηση. Και υπάρχουν από την πλευρά τη δική μας οι λόγοι για τους οποίους αυτό το νομοσχέδιο είναι απαράδεκτο. Το καταλαβαίνω, αλλά εγώ. Δεν με αφήνετε να σα ρωτήσω όμως. Αν με αφήσετε να σα απαντήσω. Μα σας αφήνω, αλλά δεν μου απαντάτε στο ερώτημα. Μα σε αυτό προσπαθώ να σας απαντήσω. Και σας λέω λοιπόν, δεν μπορεί αυτοί οι οποίοι έχουν βάλει σε μια τεράστια ταλαιπωρία το λαό της Αθήνας με τους πειραματισμούς, με τους ερασιτεχνισμούς, με τη διασπάθηση δημοσίου χρήματος, να μας κουνάνε το δάχτυλο και να μας λένε θα πηγαίνετε στο χρωματισμένο πράσινο
πράσινο κομμάτι της Πανεπιστημίου για να διαδηλώσει. Μα το κόκκινο, αυτό, τι σημασία γι' αυτό έχει. Το κάνανε, γι' αυτό τον κάνανε το μεγάλο περίπατο για το θέμα των διαδηλώσεων. Ο παράδειγμα το ερώτημα λοιπόν που μπαίνει είναι θα δεχτεί. Θα δεχτεί οποιοδήποτε. Ναι. Ο νεοδημοκράτης. Ο νεοδημοκράτης ο οποίος χάνει τη δουλειά του. Ο νεοδημοκράτης ο οποίος κλείνουν αυτή τη στιγμή την Αθηνάς και κυριολεκτικά πνίγεται η εμπορική δραστηριότητα σε αυτόν τον δρόμο. Θα δεχτεί να μην διαδηλώσει, να μην διεκδικήσει. Θα δεχτεί η αστυνομία να τον εκτιμήσει, να θεωρήσει ότι είναι ιδιώνυμο αδίκημα η συμμετοχή του σε μια διαδήλωση την οποία αυτά η αστυνομία. Αυτά είναι ερωτήματα λειτουργικά τα οποία εγώ δεν μπορώ να σα απαντήσω. Είναι όμως συγκεκριμένες ρυθμίσεις του νομοσχεδίου κατάπτυστου που κατάθεσε. Κύριε Σοφιανέ, ναι, μισό λεπτό, να κάνω μια ερώτηση. Η κυβέρνηση αυτή, όταν κατέβηκε στις εκλογές, το είπε αυτό ότι θα το κάνει. Και ο ελληνικός λαός, γιατί στη δημοκρατία που ζούμε έτσι γίνεται, της έδωσε την έγκρισή του. Της έδωσε 36%. Της έδωσε 158 βουλευτές. Δεν ξέρω τι 36%. Και με ένα συγκεκριμένο εκλογικό σύστημα, το οποίο την μειοψηφία την κάνει πλειοψηφία. Καλά. Τα ίδια τα οποία. Αυτό είναι, τι να κάνουμε τώρα. Δήμους. Αυτό είναι, κύριε Σοφιανέ. Αυτό είναι. Λοιπόν, αυτό θα ανατρέψουμε τώρα τη δημοκρατία. Αυτό είναι. Αυτό που θα κάνουμε, αυτό λοιπόν που πρέπει να κάνουμε, είναι να εκφράσουμε και με όρους αστικής δημοκρατίας το δικαίωμα του πολίτη να διαδηλώνει. Εάν εκφράσετε με όρους αστικής δημοκρατίας, χάσατε τη μεγάλη αξία μιας επανάστασης, την οποία υποτίθεται ότι. Πώς δηλαδή. Ακούστε τώρα, είναι αρκετά σοβαρά τα πράγματα. Αυτή η κυβέρνηση θεωρεί ότι καβάλα στο άλογο μπορεί να βάλει στο γύψο τις εργατικές λαϊκές διεκδικήσεις και θα πάρει απάντηση. Και την απάντηση που θα πάρει είναι να ακυρωθεί αυτό το νομοσχέδιο, να μείνει στα χαρτιά, στην πράξη, από τη διοργάνωση. Από τη διοργάνωση μαζικών κινητοποιήσεων, μαζικών διαδηλώσεων, από την ίδια την ικανότητα που έχει το λαϊκό κίνημα και να περιφρουρεί και να διαδηλώνει. Από αυτό θα πάρει απάντηση. Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Υπάρχουν πράγματα τα οποία αφορούν και την ίδια την κοινωνία. Και η κοινωνία, εσείς έχετε ένα ποσοστό στην κοινωνία μικρό. Ο Στάλιν έλεγε ότι στο Σοβιετικό στρατό χρειάζεται περισσότερο θάρρος. Ακούστε, να ακούστε και εμένα. Εντάξει, τώρα μα μου λέτε τι έλεγε ο Στάλιν. Μα γιατί δεν είναι φίλος μας ο Στάλιν τώρα. Για να μου μιλήσετε για τα ποσοστά. Βεβαίως, όχι. Λέω, στο Σοβιετικό στρατό έλεγε χρειάζεται περισσότερο θάρρος να υποχωρήσεις παρά να επιτεθείς. Άρα λοιπόν υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνεις πίσω και να τα σκεφτείς με μια διαλεκτική αντίληψη, την οποία πιστεύω ότι χαρακτηρίζει ακόμα το κόμμα σας, ούτως ώστε να αναδιοργανώσετε τις δυνάμεις σας. Το εργατικό κίνημα στην Ελλάδα έχει υποχωρήσει. Δεν υφίσταται βιομηχανία, προλετάρι πλέον είναι άλλης κατηγορίας. Δεν είναι εργάτες στο λαντομείο. Αυτή τη στιγμή, οι προλετάρι που χάνουν τη δουλειά τους. Δεν είναι προλετάρι αυτοί που. Οι δεκάδες χιλιάδες άνεργοι εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία, στον επισυντισμό, στον τουρισμό, στη βαριά σας βιομηχανία, να το πω έτσι, την οποία διαφήμιζε όλοι μιλώντας για τη δίκαιη ανάπτυξη που έρχεται. Αυτή τη στιγμή λοιπόν σε συνθήκες κρίσης, σε συνθήκες που το 1/3 του ελληνικού λαού ζει και βρίσκεται στα όρια της φτώχειας, στις συνθήκες που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν δεσμευμένους λογαριασμούς και είναι καταχρεωμένοι σε αυτό το κράτος, ναι, σε αυτές τις συνθήκες σύμφωνη η επιχείρηση της κυβέρνησης, ναι, να βάλει στο δεν γύψο είναι το δικαίωμα της διαδήλωσης, όχι, δικαίωμα θα αποτύχει. Ένα λεπτό. Θα συμφωνούσατε να γίνει ένα δημοψήφισμα για αυτό το νομοσχέδιο? Λοιπόν, όχι, απαντήστε τώρα, μου. Θα συμφωνούσατε να πάει η κυβέρνηση στον ελληνικό λαό και να πει εγώ βάζω θέμα. Αυτό είναι το μείζον. Ναι, κύριε. Δεν πήγε στον ελληνικό λαό να τον ρωτήσει αν θα εκχωρήσουμε κυριαρχικά μας δικαιώματα. Όχι, άλλο λέμε τώρα. Μιλάμε, αφήστε το αυτό. Είναι. Μα τι μιλάμε τώρα. Εντάξει τώρα. Μιλάμε. Δεν λες που είμαστε Ευρωπαϊκοί Ένωση, τα είχαμε πεθάνει τη πείνα. Έχουμε ένα έκτρωμα, νομοσχέδιο έκτρωμα απέναντί μας. Σύμφωνοι. Και αυτό το νομοσχέδιο. Εγώ συμφωνώ μαζί σας. Όμως έρχεται λέω να συμπληρώσει μια πολιτική. Δεν το όχι, περιμένετε, μα δεν πρέπει να ακούτε κι εσείς. Λοιπόν, ο Λένιν άκουγε τον Τρότσκι. Μπορεί να τσακωνόσατε, τον άκουγε. Λέω λοιπόν. Μήπως δεν νομίζω να είμαι εγώ ο Λένιν και εσείς ο Τρότσκι, πάντως. Εγώ είμαι της διαρκούς επανάστασης. Καλό, το καλύτερο. Εγώ είμαι της διαρκούς επανάστασης. Εγώ παίζω πιάνο, δεν μιλάω. Λοιπόν, εγώ ρωτάω. Δεν θα ήταν πιο φρόνιμο και για την ίδια την κυβέρνηση και για εσάς? Γιατί βεβαίως η άποψη που διατυπώνεται δεν μπορεί παρά να μην ακουστεί. Φυσικά και έχετε σε κάποια σημεία δίκιο, τα οποία πρέπει να ακουστούν. Όμως από την άλλη μεριά δεν θα ήταν πιο φρόνιμο να πάμε στον ελληνικό λαό και να ρωτήσουμε, παιδιά, η κυβέρνηση λέει αυτό και υπάρχει και η άλλη πλευρά που λέει το άλλο. Τι θέλετε να κάνουμε και ας αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Αυτός δεν είναι κυρίαρχος.
του ελληνικού Μαρδόν. Λαού του στερούν, πάρα πολλές δυνατότητα να τοποθετηθεί και να απαντήσει. Εγώ σας ρωτάω κάτι άλλο και πρέπει να μου απαντήσετε. Εγώ τι να απαντήσω, αυτό το νομοσχέδιο. Μα με συγχωρείτε, αυτό το νομοσχέδιο κάνουμε μια συζήτηση. Και κάνουμε μια συζήτηση στη βάση ενός νομοσχεδίου που έφερε η κυβέρνηση. Ναι, δεν σύμφωνη. Είναι γενική κουβέντα. Όχι, βέβαια. Αυτό λοιπόν το νομοσχέδιο θεωρεί, χωρίς να έχουν τσίπα τα λένε αυτά, ότι κάθε κινητοποίηση διαταράσσει την κοινωνικο-οικονομική ζωή. Οι χιλιάδες, οι εκατοντάδες χιλιάδες άνεργοι, αυτοί οι οποίοι είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής τους, αυτοί που είναι τα αποτελέσματα των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου που ελαστικοποίησαν την εργασία, ναι. Αυτά διαταράσσουν την κοινωνική και οικονομική ζωή του κόσμου. Γιατί έχω αντίρρηση αυτό. Την κοινωνική και οικονομική ζωή. Γιατί δεν έχω αντίρρηση αυτό που λέτε, με συγχωρείτε. Μα αυτό λέει το νομοσχέδιο. Μα δεν έχω αντίρρηση. Όχι. Να πω λίγο. Μην ανακατεύεσαι. Το νομοσχέδιό του. Μην ανακατεύεσαι γιατί είσαι άνθρωπο. Εγώ λέω το εξή. Η διαδήλωση διαταράσσει την κοινωνική και οικονομική ζωή. Ένα λεπτό. Στη σταδίου, η ερημιά τη σταδίου. Στην τώρα, όλα τώρα, αυτά είναι αποτέλεσμα των διαδηλώσεων. Σοφό, όχι. Αυτά αποτέλεσμα τη οικονομική πολιτική του ξένου κεφαλαίου που εκμεταλλεύεται ο λαό μα. Αλλά. Η οικονομική πολιτική μισό λεπτό. Γεωπολιτικό είναι το θέμα, κύριε Σοφιανέ, για την κυβέρνηση. Αφού δεν έχει να του δώσει ούτε εργασία, εσύ ούτε χρήμα, ούτε τίποτα άλλο, θα του δώσει το καθρεφτάκι το ιδεολογικό. Που είναι. Αυτό η δεξιά παράταξη όλα αυτά τα χρόνια δεξιά, για να σταθεί κάπου, κάπου πιάστηκε. Έγινε αστικός μύθος. Δύο κόμματα υπάρχουν. Έγινε αστικός μύθος το ότι κλείνω το δρόμο. Δύο απόψεις υπάρχουν στην κοινωνία. Τώρα λοιπόν πρέπει να τους δώσει το κάτι. Αφού δεν κυβερνάει η δεξιά. Του Σιμίτη, ναι, οι άνθρωποι κυβερνάνε. Καλά, εντάξει. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Κάτι δεξιό αυτό πρέπει να δώσει. Αυτό με τους 40-50 ας πούμε, που κατεβαίνουν στον δρόμο, ας πούμε, έτσι. Και κάνουν μια διαδήλωση. Η οργάνωση προστασίας φώκιας. Και είναι 50 αυτό άτομα. Αυτό είναι μύθος, κύριε Χατζή. Μα το έχω ζήσει εγώ. Αυτό. Δεν είναι μύθος. Αυτό είναι Νίκο ένας μου, δεν τώρα. Είναι μύθος. Νίκο. Μα δεν μπορείς τώρα έλα, με ένα τραβηγμένο παράδειγμα να θεωρείς, να δίνεις βάση, να νομίζεις. Όχι, όχι, όχι. Την προσπάθεια να βάλουν στο γύψο τις διαδηλώσεις. Πάντως για τις διαδηλώσεις του Κουκουέ θέλω να πω εγώ ότι τούτοι εδώ δεν σκοζούν. Όχι, τι, το κουκουέ είναι οργανωμένο. Σας σέβεται, το σύστημα σας σέβεται. Το όταν κατεβαίνετε στον δρόμο. Εμείς δεν το σεβόμαστε. Εμείς δεν το σεβόμαστε αυτό το σύστημα. Εντάξει. Το θέμα δεν είναι ο αλληλοσεβασμός. Όχι. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα πλαίσια, είμαστε αντιμέτωποι με τις συνέπειες μιας νέας κρίσης. Ναι. Η ανάπτυξη που λέγανε ήταν παραμύθια. Ναι. Αυτή τη στιγμή πληρώνει συνέπειες αυτός ο λαός και θέλουν να του φορέσουν ναι. καπέλο εντάξει, ένα νομοσχέδιο. Για να βάλουν στο γύψο ναι. τη δυνατότητά του να διεκδικήσει. Εδώ θεωρούν το ριζοσπαστισμό ποινικό κολάσιμο αδίκημα. Ναι. Αυτό, αυτό λέει ο ναι. κύριος Χρυσοχοΐδης στη Διεύθυνση Πρόληψης Βίας. Ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε το ριζοσπαστισμό. Αυτόν τον ριζοσπαστισμό θέλουν να αντιμετωπίσουν. Καλά, μην έχετε και εσείς. Πεινάσουν, μαγειρεύουν. Ναι, αλλά το φαΐ δεν θα τους βγει. Ωραία, μην ευχαλείστε και εσείς ότι κάνετε επανάσταση με το να διαδηλώνετε στην ίδια σταδίου. Εμείς δεν παίζουμε με αυτές τις λέξεις. Όχι, εγώ παίζω. Εγώ καλά, με συγχωρείτε γιατί υποτίθεται λοιπόν, ότι είσαστε κομμουνιστές και είσαστε επαναστατικό ναι, κόμμα. Αλλά δεν είσαστε. Υποτίθεται ότι είμαστε κομμουνιστές και επαναστατικό κόμμα είμαστε, αλλά δεν παίζουμε με την επανάσταση και με τις λέξεις. Πώς θα γίνει αυτή δηλαδή. Στιγμή, τότε τι κάνουμε αυτή τόσα χρόνια. Είμαστε αντιμέτωποι με ένα συνολικό πλέγμα το οποίο κυριολεκτικά θέλει να τραβήξει ακόμα πιο κάτω το εργατικό, το λαϊκό εισόδημα. Θέλει να τσακίσει οτιδήποτε έχει απομείνει από ελευθερίες και δικαιώματα. Και αυτό το θέλουν όχι γιατί γενικώς είναι νεοφιλελεύθεροι, γιατί υλοποιούν μια πολιτική που θέλει να πληρώσει και αυτή την κρίση η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ναι, αλλά εδώ έχω μηνύματα αυτό εγώ από εργαζόμενους. Έχω μηνύματα που σου λέει δουλεύουμε στο κέντρο μας, το δυσκολεύει. Χάνουμε μεροκάματα. Για αυτούς τι έχετε να πείτε. Ποιος εργαζόμενος έχασε μεροκάματα από διαδήλωση. Αφού δεν πάει στη δουλειά. Και ποιος εργαζόμενος. Είναι μια φτηνή επιχειρηματολογία, επιτρέψτε μου να το πω. Φτηνή το ένα, φτηνή το άλλο. Μα σας παρακαλώ πολύ, αυτή τη στιγμή σας ξαναλέω. Εσείς που γνωρίζετε το κέντρο της Αθήνας, και επιτρέψτε μου, και εμείς που το γνωρίζουμε, ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή το κέντρο της Αθήνας, από τη μια είναι άδειο,
λόγω των συνεπειών της πανδημίας σε μια σειρά κλάδους, ναι, και είναι. Από την άλλη είναι πυγμένο από τους, από τους πειραματισμούς του Μπακογιάννη που θέλει να φτιάξει ένα ανοιχτό μολ, μια τουριστική βιτρίνα στο κέντρο της Αθήνας. Από αυτό είναι κλεισμένο το κέντρο της Αθήνας, γιατί σήμερα έχετε μια... από την αναδουλειά έχετε και μια από την προσπάθεια της βιτρίνας. Συγγνώμη, έχετε μια ιδεολογική διαφορά. Αυτοί πιστεύουν στην Νέα Δημοκρατία και οι υπόλοιποι πιστεύουν στην ελεύθερη αγορά. Εσείς πιστεύετε σε κάτι άλλο. Είναι λογικό να υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση και η αντίθεση. Δεν σας κατηγορεί κανείς γι' αυτό, γιατί έχετε τεκμηριωμένες απόψεις με βάση την ιδεολογία σας. Αυτό είναι, αυτό λέτε. Σήμερα δεν είναι... βρίσκεται πάνω στις συνέπειες αυτής της πολιτικής που καταδικάζει στην ανεργία, στην ανέχεια και στη φτώχεια μεγάλα τμήματα, ωραία, του λαού μας. Γιατί δεν δέχεστε να γίνει δημοψήφισμα, λοιπόν. Να μην πληρώσει άλλο ο εργαζόμενος συνέπειες αυτής τους της κρίσης. Κύριε Σοφιανέ, γιατί δεν δέχεστε να γίνει ένα δημοψήφισμα? Δεν έχουν γίνει για πράγματα άλλα. Γι' αυτό μιλάμε τώρα. Μην μου λέτε για άλλα πράγματα. Για μιλάμε για αυτό, λοιπόν, που λέτε εσείς δεν θέλουμε να εφαρμοστεί το νομοσχέδιο. Πριν γίνει το νομοσχέδιο, λοιπόν, εγώ λέω δημόσια ότι αν έχει τα κότσια η κυβέρνηση να πάει να κάνει δημοψήφισμα. Η κυβέρνηση θεωρεί ότι έχει τα κότσια να περάσει με τον σχεδιασμό τη στη Βουλή. Όχι, ρε, να στη Βουλή. Να πάει στο δημοψήφισμα, εμείς, σου λέω. Γιατί δεν με ακούς? Εμείς λοιπόν, μα και ξαναλέω, καταθέσα την πρώτα. Σας, καταθέτω την πρότασή μου, τη σκέψη, ωραία, μας. Ωραία. Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι έχει τη δυνατότητα το λαϊκό κίνημα να ακυρώσει στην πράξη, όπως έκανε στο παρελθόν, να κάνει και τώρα παρόμοιους νόμους. 1.500, 2.000, 15.000, 20.000. Στους δρόμους με την προσπάθεια της κυβέρνησης, ωραία, να ποινικοποιήσει το δικαίωμα της διαδήλωσης. Αν έχει μυαλό η κυβέρνηση τότε, λοιπόν, το να δούμε... του να αντιδρούμε στην πολιτική, ωραία, του. Το αν έχει μυαλό η κυβέρνηση τότε να πάει σε ένα δημοψήφισμα και να δώσει απάντηση στο πρόβλημα και στον εαυτό της και σε εσάς. Και να τελειώνει η παράσταση εκεί. Ραντεβού στους δρόμους. Μα με την κυβέρνηση, με την κυβερνητική πολιτική, με μα ακόμα πιο πολλές χιλιάδες λαού να διαδηλώνουν, ναι, ζητώντας, ακουσκώντας μέτρα, ακυρώνοντας, ναι, στην πράξη νομοσχέδια. Εντάξει, το κουκουέ θα το κάνει, δεν θα έρθουν άλλοι. Εντάξει, εμείς θεωρούμε ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού πλήττεται από αυτή την πολιτική και έχει περιθώριο. Αφού και θεωρείτε η πλειοψηφία αντιδράσει του ελληνικού λαού ότι πλήττεται από αυτή την πολιτική, γιατί δεν θέλετε να γίνει ένα δημοψήφισμα, λοιπόν, να τον καλέσετε τον Μητσοτάκη πρώτων ευθυνών του και να δούμε θα το κάνει? Άντε πάλι. Άντε πάλι εσείς, κύριε Σοφιά, δεν λοιπόν, με σκάσατε σήμερα. Ξαναλέω, αυτή είναι η πρότασή σας και η δική μας πρόταση είναι εκτός από την καταψήφιση την αυτονόητη στη Βουλή. Μα εσείς έχετε πει ότι σέβεστε τη δημοκρατία και τους θεσμούς και όλα. Το λέτε αυτό, δεν είστε ένα κόμμα το οποίο είναι εξωπραγματικό. Εμείς λοιπόν δηλώσαμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο από χτες, αλλά και όλο το προηγούμενο διάστημα, διάφορα παπαγαλάκια έψιναν το χρόνο για την κατάθεση αυτού του νομοσχεδίου, ναι, με διάφορα δημοσιεύματα. Ναι, ναι. Δηλώσαμε λοιπόν χτες με τον πιο επίσημο και τρόπο, με το στόμα και με την ομιλία του Γενικού Γραμματέα του Κόμματος σε εκδήλωση, ότι αυτό το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά, ότι αυτή η προσπάθεια να βάλουν στο γύψο, να εκφράσουν με το πιο επωνύμιο τρόπο, κύριε Σοφιανέ, επειδή γνωριζόμαστε, δεν θα περάσει. Επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, είμαστε και την ίδια πόλη, πηγαίναμε και στο ίδιο σχολείο. Εγώ το ξέρω ότι θα βγει στα χαρτιά. Χαίρο πολύ. Ωραία. Δεν υπάρχει. Άρα, λοιπόν, υπάρχει περίπτωση το κουκουέ αφήσει αυτό το νομοσχέδιο να περάσει και να γίνει πράξη. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο. Αλλά αυτό, γι' αυτό και το άλλοι είπα. Πολλοί, και άλλοι πολλοί, άσχετα με το αν έχουν πιστεί με την πολιτική πρόταση ή ψηφίζουν το κουκουέ, ναι, και άλλοι πολλοί θα αντιδράσουν σε αυτή την μεθόδευση, την απαράδεκτη της Νέας Δημοκρατίας. Να το δούμε αυτό, κύριε Σοφιανέ, στην πράξη. Κάτι πρέπει να δώσει και στους δεξιούς. Και ανανεώνουμε το ραντεβού μας στους δρόμους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Θα σας καλέσουμε πάλι στις επόμενες μέρες, όχι γι' αυτό, αλλά θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο και το θέμα του πεζόδρομου εκεί που έκανε. Τη μεγάλη ταλαιπωρία στην οποία και εμείς είμαστε αντίθετοι. Το κέντρο βιτρίνα τουρισμού. Και εμείς είμαστε αντίθετοι, και εγώ δηλαδή προσωπικά. Αυτό είναι κακό. Αλλά, τώρα μην το ανοίξετε. Δεν γίνεται να το ανοίξει άλλη συζήτηση. Κύριε Σοφιανέ. Ελπίζω πάντως, κύριε Χατζή, ως την επόμενη συζήτηση, τα ναι μεν αλλά του ΣΥΡΙΖΑ και του Κινάλ Πασόκ που στήριξαν τη μεγάλη ταλαιπωρία να έχουν αρθεί, ώστε το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο να εναντιωθεί σε αυτή την περιπέτεια. Ωραία. Μακάρι θα το δούμε τώρα στην επόμενη συζήτηση, που θα είναι πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ θερμά για την καλοσύνη που είχατε. Ήταν μια ενδιαφέρουσα συζήτηση.